Δηλαδή, αν κάποια χάνει συνέχεια από την Κάτια, ναι, δεν σημαίνει ότι είναι, είναι κάποια απέκλεια. Πράγματα όμως η Μαργιαλένα που δεν γνωρίζεις εσύ, γιατί έχεις εγώ λέω τώρα αυτό που γνωρίζω. Ναι, okay, θέλω να σου εξηγήσω και κάτι. Εγώ στην να, ομάδα. Να ολοκληρώσω πρώτα αυτό που λέω. Ναι. Ότι βλέπω μια παίχτρια που χάνει συνέχεια από την Κάτια. Τι σημαίνει ότι δεν είναι καλή η παίχτρια. Αυτή, οποιαδήποτε και να παίξει με την Κάτια μπορεί να είναι μια παίχτρια. Ας μην προσθέσω κάτι σε αυτό που λες. Εγώ που είμαι εδώ από την αρχή, στατιστικά στις γυναίκες η Μαργιαλένα έχει το λιγότερο ποσοστό νικών. 7 έχω. Αλλά παίζει με την Κάτια. Ναι. Αυτό λέει τι σημαίνει, ότι θα τη διώξουμε επειδή δεν έχει τις περισσότερες νίκες από τις γυναίκες. Ακριβώς. Παίζει με την Κάτια, επαναλαμβάνω. Με την καλύτερη παίχτρια που έχει διασύρει. Με την Μαργιαλένα, το βλέπει. Παιδιά, εγώ δεν έχω παίξει. Οπότε αυτό που θέλει να πει ο Νίκος είναι το ίδιο. Αυτό που θα πει. Ναι, γιατί όποιο διαλέγει τον πολύ καλό ουσιαστικά γίνεται κάπω από διοπομπαίο τράγο. Ακριβώς. Γιατί βγάζει τη δύσκολη όλου. Στο παιχνίδι με το εγώ δεν έχω παίξει ποτέ με την Αγγελική. Μισό λεπτό. Εσύ, δεν ξέρεις, έχω πέσει εγώ με την Αγγελική. Ελευθερία πάντα την νικάω. Τρεις. Και εκτός... Μα και αυτές ζήτησα με την Κάτια να παίξω. Και άλλη φορά θα αυτό... να πω. Να πω πει. Να πω κάτι. Εσείς την Έλληνα τα κανονίζετε, γιατί ίσως η Έλληνα καμιά φορά πρέπει και να φοβάται. Αλλά την πήρε, παρόλο που τη φοβόταν την πήρε. Παιδιά, εγώ αυτό που έχω καταλάβει, με το που βγούμε και τα ματσαρίσματα, είμαστε όλοι εδώ, με κοιτάτε και μου λέει εσύ Κάτια. Ποιο το έκανε. Όλοι. Ποιοι όλοι. Όλοι, παιδιά. Πάντα το λέμε όλοι, ότι θα πάρει την Κάτια. Γιατί στρατηγικά...